Ο παραολυμπιονίκης μας Μανώλης Στεφανουδάκης, αλλά και ο σπουδαίος Μιχάλης Καλαράκης είναι από χθες ξανά στην Κρήτη και βέβαια απόλαυσαν την αγάπη και την αγκαλιά των δικών τους ανθρώπων χθες το βράδυ στο αεροδρόμιο Νίκος Χατζαντζάκης του Ηρακλείου. Η αποθεωτική υποδοχή για τον μεσαρίτη γίγαντα Στεφανουδάκη ήταν πραγματικά ανώτερη από κάθε άλλη υποδοχή που έχει γίνει στο συγκεκριμένο αθλητή μετά από τις σπουδαίες διακρίσεις που είχε όλα αυτά τα χρόνια που είναι στον αθλητισμό. Να φέρουμε ένα μετάλλιο ξανά στην Κρήτη, ένα μετάλλιο ξανά στην Ελλάδα, να τιμήσουμε τους Έλληνες και να τιμήσουμε την Ελλάδα. Αυτός ήταν ο στόχος και θεωρώ ότι το πετύχαμε με τον καλύτερο τρόπο. Υπήρξε ολόκληρη Στεφανουδάκη team στο Παρίσι, έτσι με τα μπλουζάκια. Αυτό που είπες, πρώτη φορά αισθάνθηκε τη δύναμη και την ενέργεια των δικών σου ανθρώπων τόσο κοντά σου. Για μένα ήταν η πιο ξεχωριστή Παραολυμπιάδα για το λόγο αυτό ότι είχα μια μεγάλη κερκίδα κοντά μου, ανθρώπους που ταξιδέψανε όχι μόνο από την Ελλάδα να έρθουν, αλλά και από άλλα σημεία Έλληνες που ήρθαν κοντά μου. Ένας ξάδερφός μου ταξίδεψε από πολύ μακριά για να έρθει και αυτό είναι σημαντικό για μένα που ήρθαν ανθρώπους να με στηρίξουν. Έχουμε μια πολύ διαφορετική σχέση και όχι μόνο προπονητικά. Είμαστε τόσα χρόνια καταρχάς συνεργάτες και τη συνεργασία αυτή την έχουμε κάνει η οικογένεια. Είμαστε πρώτα απ' όλα αδέρφια, φίλοι και μετά προπονητής και αθλητής. Και θεωρώ ότι και αυτό έχει βοηθήσει πάρα πολύ στην πορεία που έχουμε μέχρι τώρα. Εμείς είδαμε την ώρα του αγώνα και τον Μανώλη και τον Ιπποκράτη, που ο Ιπποκράτης θεωρώ ότι είναι όχι απλά προπονητής του Μανώλη, είναι αδερφός του Μανώλη. Πανευτυχής όμως ήταν και ο Μιχάλης Καλαράκης, γιατί σίγουρα η εμπειρία ήταν πολύτιμη, αλλά είχε την τύχη να έχει δίπλα του ανθρώπους που θαυμάζει και θαύμαζε εδώ και χρόνια. Έζησες μια μεγάλη εμπειρία, πες μας δύο λόγια. Είχαμε παράλληλη εμπειρία και μπόρεσα και βρέθηκα σημαντική ομάδα. Μια ομάδα κοσυνεμένη όσο κόκαλο, δεν έχω λόγια για την υποδοχή που μου επιφύλαξε τα παιδιά και αυτό με βοήθησε στο να λειτουργήσω πιο καλά και αγωνιστικά, δηλαδή να μην πω φοβισμένος ο αγώνας. Η αλήθεια είναι ότι η Πασία έλειπε από την Παραολυμπιακή ομάδα. Ο Μιχάλης είναι ο δεύτερος αθλητής στην ιστορία της ελληνικής παραολυμπιακής συμμετοχής σε παραολυμπιακούς αγώνες. Μετά από 20 χρόνια καταφέραμε να έχουμε έναν αθλητή από την Κρήτη μετά από μεγάλη προσπάθεια και η εμφάνισή του και η συμμετοχή του ήταν πραγματικά κάτι για το οποίο είμαι και εγώ πολύ, πολύ περήφανη και όλοι οι Έλληνες και όλοι οι Κρητικοί. Έδωσαν τα πάντα. Αγωνίστηκαν για την πατρίδα τους, αγωνίστηκαν για τον τόπο τους, αγωνίστηκαν για να σηκώσουν την ελληνική σημαία ψηλά. Το κατάφεραν πολλές φορές σε εμβληματικά στάδια στο Παρίσι. Είμαστε πολύ περήφανοι για όλους τους αθλητές μας. Όλη αυτή η επιτυχία της ελληνικής αποστολής θα πρέπει να γίνει το έναυσμα για όλα τα παιδιά με αναπηρία να βγουν από τα σπίτια τους, να ασχοληθούν με τον αθλητισμό.